πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χαράλαμπο Κοροξενό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ακούσατε τι είπε ο πλεύρης. Φαντάζομαι ότι όλοι γελάσαμε όλο αυτό. Όλοι οι ακροατές, νομίζω, του Focus θα γελάνε με αυτά που ακούνε. Είναι ό,τι πιο άθλιο έχω ακούσει από πιο ανίκανους ανθρώπους. Παρακαλούσαν τον κόσμο να εμβολιαστεί και τους βγάζανε φωτογραφίες με το σήμα της νίκης. Κάντε την πρώτη δόση και τη δεύτερη δόση και προχωράμε προς την ελευθερία. Και έρχεται η ώρα της απελευθέρωσης και το χτίζουμε το τείχος της ανοσίας. Τέτοια ντροπή, τέτοιο έσχος μόνο από αυτή την κυβέρνηση και από αυτές τις μαριονέτες μπορούμε να τα ακούσουμε. Είναι δυνατόν να ξεφτυλίζουν τόσους υγειονομικούς, τόσους ανθρώπους, να τους λένε τόσα ψέματα τόσο καιρό, ότι θα απελευθερωθείτε, ότι θα πάρετε την ανοσία στα χέρια σας και σήμερα έχετε τους τιμωρήσεις για μια ακόμη φορά. Τι έσχος είναι αυτό? Ναι. Τελεσίγραφο από τον κύριο Πλεύρη, ξεκάθαρα το είπε το πρωί στον Sky. Είπε ότι όσοι επί της ουσίας δεν εμβολιαστούν, τέλος από τις 31 Μαρτίου, δεν μπορούν να προσφέρουν καμία υπηρεσία στο ΕΣΥ. Την ίδια ώρα μάλιστα που οι υγειονομικοί που έχουν μείνει πίσω, και εσείς τα ξέρετε καλύτερα, πέρα από το γεγονός ότι είναι καθημερινά ένα βήμα πριν λιποθυμήσουν από την κούραση, γυρνάνε και στις δουλειές τους με βάση το νέο πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, ενώ νοσούν κανονικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν με τι έχουμε να κάνουμε? Οι άνθρωποι είναι παραπάνω από καραγκιόζηδες. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να διαχειριστούν, να δέσουν τα κορδόνια τα παπούτσια τους. Θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Άνθρωπος που δεν ξέρει αν χιονίζει μεσημέρι, πρωί, βράδυ και είναι ο ηγέτης μιας χώρας. Φανταστείτε τι είναι από κάτω από αυτόν. Τι γίνεται εκεί πέρα μέσα? Τους ποτίζουν κάτι αυτούς τους ανθρώπους? Δεν μπορώ να καταλάβω από πού παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Αυτά είναι αφιλιότητες. Είναι ό,τι πιο γελίο, δηλαδή και ο πιο χαζός καταλαβαίνει ότι σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου. Και ποιος είναι αυτός που θα πωλήσει κόσμο? Τους προσέλαβε κανένας από αυτούς εκεί? Πληρώνει κανένας από αυτούς? Πώς παίρνουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι καταλύοντας το Σύνταγμα? Ποιοι είναι αυτοί? Μήπως φύγουν τη φιλιά τους μέρα με τη μέρα? Αυτό θα κάνουν. Και ξέρετε, δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε την ημέρα των εκλογών αυτούς τους ανθρώπους, να τους θυμόμαστε. Πρέπει να τους θυμηθούμε και μετά τις εκλογές, όταν θα έρθει η ώρα της τιμωρίας τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τιμωρηθούν. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να τιμωρούν και να τυρανάνε ένα ολόκληρο λαό, επειδή δεν ξέρουν να διαχειριστούν ούτε τα κορδόνια τους, όπως είπα και πριν, να δέσουν. Ναι. Η αλήθεια είναι πως διαβάζοντας όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες έρχονται στα μάτια, στα αυτιά μας καθημερινά, από δηλώσεις, από fake, από, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε υγειονομικό όφελος σε αυτού του είδους τις αποφάσεις. Πραγματικά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε υγειονομικό όφελος. Το λένε όλοι οι υγειονομικοί πλέον. Νομίζω η πλειοψηφία, αν όχι όλοι, το λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος τη στιγμή που μιλάμε οι υγειονομικοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο να μένουν εκτός μάχης. Την γιατί ώρα που τα νοσοκομεία είναι σε αυτή τη θέση. Είναι επικίνδυνη για τη διασφορά. Εγώ θα σας δώσω μια είδηση τώρα. Πριν από 2 ώρες έγινε κοπή της πίτας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ υπό την ηγεσία του διοικητού του νοσοκομείου και πάνω από 120 άτομα ήταν μαζεμένα σε ένα κλειστό χώρο. Ναι. Να κόψουν την πίτα γιατί θεωρούσαν ότι μεταξύ τους αυτοί δεν κολλάνε. Ναι. Και ξέρετε ποιο είναι το αστείο? Ότι η κοπή της πίτας συνοδευόταν και από ένα πολύ μεγάλο τραπέζι με ορεκτικά και φαγητά. Άρα λέτε ότι οι μάσκες πάνε περίπατο. Δεν έχουν υλικά για τους αρρώστους. Πού βρέθηκαν λεφτά για να αγοράσουν τόσα πολλά λεφτά για να αγοράσουν τρόφιμα εκεί για να κάνουν το χατήρι των 200 που παρευρέθηκαν εκεί πέρα? Ναι. Αυτοί δεν κολλούν μεταξύ τους, δεν είναι επικίνδυνοι μες στο νοσοκομείο? Ναι. Αυτό έγινε σήμερα. Αυτό έγινε τη σημερινή ημέρα. Πριν από 2 ώρες. Πριν από 2 ώρες. Και φαντάζομαι, ναι, οργανωμένα θα πήγαν. Θα ήταν ενημερωμένοι ότι θα κόψουμε την πίτα την τάδε ώρα. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Μάλιστα. Η αφιλιότητα η μία πίσω από την άλλη. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Εκτός από ανίκανοι, είναι και επικίνδυνοι. Ήρθε η ώρα αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσουμε. Πρέπει να φύγουν.
Και την ίδια ώρα που μιλάτε για την κοπή της πίτας, θα ήθελα να αναφερθούμε στην κατάσταση στην οποία βιώνετε εσείς, όλοι εσείς που είστε σε αναστολή όλους αυτούς τους μήνες. Πώς επιβιώνετε, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνετε πραγματικά όλο αυτό το διάστημα, οικογένειες ολόκληρες. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί που... Μας, ναι. που μας βοηθήσαν απίστευτα αυτό όλο το διάστημα και μπορέσαμε και σταθήκαμε όρθιοι και συνεχίζουμε να στεκόμαστε όρθιοι και είναι χρέος μας να μείνουμε όρθιοι για να είμαστε ασπίδα. Αυτή η ασπίδα που τελειωμό δεν έχει όταν όλη η Ευρώπη αλλάζει σελίδα και πάει σε μαλακότερα μέτρα και υποχωρεί για τους εμβολιασμούς και το Green Pass, οι δικοί μας ακόμα σκέφτονται την τέταρτη δόση. Ναι. Και σχεδιάζουν πότε θα γίνει η πέμπτη δόση. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στη χώρα μας. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που βοηθάει ένας τον άλλον. Χάρη σε αυτούς λοιπόν μείναμε όρθιοι. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους. Όλους. Μου γράφουν, κύριε Κοροξενέ, όσον αφορά την κοπή της Βασιλόπιτας στο ΑΧΕΠΑ, λέει αυτή τσουρέκια και καναπεδάκια και οι υπόλοιποι υγειονομικοί στην πείνα. Πόσο οξύμορο είναι. Τώρα λαμβάνω τα μηνύματα των ακροατών και είναι όντως οξύμορο. Μα είναι οξύμορο, είναι άθλιοι. Δεν έχουν πια τσίπα επάνω τους. Αντί να κρυφτούν και να τα κάνουν μούχτι που τα λέμε στη λαϊκή, Δεν τους ενδιαφέρει αν μαθαίνονται όλα αυτά. 120 και πάνω άτομα να μαζευτούν σε ένα κλειστό χώρο. Αυτό έγινε σε αίθουσα του ΑΧΕΠΑ. Βεβαίως, ναι, μέσα στο ΑΧΕΠΑ. Πριν από 2 ώρες σας λέω. Μέσα στο ΑΧΕΠΑ. Καλεσμένη η ηγεσία του νοσοκομείου και συνήθως αυτοί που απολαμβάνουν τα τρόφιμα και τα χάδια και τα χρήματα είναι αυτοί που δεν είναι και στην πρώτη γραμμή. Το ξέρετε, δεν ήταν ούτε ένας νοσηλευτής καλεσμένος. Οι νοσηλευτές που είναι στην πρώτη γραμμή. Ούτε ένας από αυτούς δεν ήταν καλεσμένος στην κοπή της πίτας. Και ποιοι έδωσαν το παρόν τελικά. Ξέρετε γιατί δεν καλέσαν τους νοσηλευτές? Για να μην μεταφέρουν τον ιό στην κοπή της πίτας. Αμάν. Αθλιοάθλοι. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνομαι, έδωσε το παρόν η ηγεσία του ΑΧΕΠΑ. Και τους καθηγητάδες που δεν πατήσαν το πόδι τους ποτέ μέσα σε ένα θάλαμο COVID. Ναι. Με όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους οι οποίοι από τα γραφεία μέσα με κλειστές πόρτες δεν ήρθαν σε επαφή με ασθενείς COVID και αφήσαν την νοσηλευτική υπηρεσία από όξο. Ναι, ναι. Δεν καλέσαν ούτε το σωματείο. Ούτε το σωματείο. Και ευτυχώς που δεν μας καλέσαν, γιατί δεν θα θέλαμε ποτέ να παρευρεθούμε σε μια τέτοια αθλειότητα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Μέσα στο νοσοκομείο, εν μέσω αυτών των συνθήκων, να μου λέτε τώρα ότι 120 άτομα βρέθηκαν σε μία αίθουσα να κόψουν μία πίτα, δεν ξέρω. Νομίζω τα... Και δεν είναι ότι κόβεις μία πίτα φορώντας μία μάσκα και κρατάς τα μέτρα. Όχι, αφού μου μιλάτε για μπουφέ, κύριε Κοροξενέ, για μπουφέ λέμε τώρα. Μπουφές, θα βγάλεις τη μάσκα σου και θα χαργεντιστείς με τον συνάδελφό σου. Ναι, αν αυτό όμως το ίδιο συνέβαινε αλλού, θα θεωρούνταν κορονοπάρτι. Ακριβώς. Αν συνέβαινε οπουδήποτε αλλού, σε ένα ιδιωτικό χώρο, σε ένα σπίτι, θα βλέπαμε φωτογραφίες από τα social media. Δείτε αποκλειστικά πλάνα από κορονοπάρτι που διοργάνωσε η τάδε στο τάδε σπίτι, χαμός. Και θα πέφταμε όλοι πάνω σαν τα κοράκια. Πού είναι ο διοικητής της τέταρτης, είπε ο κ. Τσαλικάκης, να παρέμβει. Ορίστε, το καταγγέλνω εγώ τώρα. Ας παρέμβει και να δει γιατί έγινε αυτό το πράγμα στο νοσοκομείο. Και ποιος θα πλήρωσε αυτά τα χρήματα. Ποιος πλήρωσε αυτά τα χρήματα για αυτό το μπουφέ. Ναι. Όχι, είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο και το αντιλαμβάνομαι, κύριε Κοροξενέ, και τα μηνύματα τα οποία λαμβάνω από τους ακροατές μου γράφουν ότι εν μέσω COVID είναι τραγικό να ακούγονται τέτοιου είδους ειδήσεις. Εδώ ο κόσμος καίγεται, μου γράφουν, και αυτοί μην χάσουν την κοινωνική εκδήλωση. Ντροπή και έσχος. Είναι έκδηλη η αγανάκτηση των ακροατών, όπως το αντιλαμβάνομαι και εγώ, από ό,τι διαβάζω σας. Λέω, τι να πω, δεν έχω λόγια. Πραγματικά δεν έχω. Να σας πω περιστατικά, είναι ακατέβατες ώρες θα μιλάμε. Θα μιλάμε τέλειωτες ώρες. Που δεν μπορεί να μπει ασθενής μέσα στο νοσοκομείο, αν δεν είναι εμβολιασμένος, συνοδός, να πάει να δει τον άνθρωπό του να του πάει πέντε ρούχα. Και την ίδια. Ναι, σε κλινικές no COVID. Δεν μιλάω για κλινικές COVID. Το ξέρω. Και την ίδια ώρα μέσα κυκλοφορούν
Μα το ξέρω. Και, οι δύο. Και νιώθω, πραγματικά νιώθω αδικημένη εκ μέρους των πάντων, γιατί χρειάστηκε εν μέσω COVID να νοσηλευτώ σε νοσοκομείο και μου ανεβάζαν τα πράγματα, μου τα αφήνανε κάτω και μου τα ανεβάζανε πάνω. Δεν μπορούσα να έρθω σε επαφή με κανέναν, με κανένα οικείο μου πρόσωπο, λόγω της επαφής. Περνούσαν και μου έδιναν τα δέματα από αλλού. Πραγματικά. Έχουν δημιουργηθεί υπηρεσίες μόνο και μόνο για να μην έχεις επαφή με τον άνθρωπό σου. Ο οποίος άνθρωπός μπορεί να μην συντίζεται, μπορεί να πάει στην τουαλέτα, μπορεί να πάρει τα φάρμακά του, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό στα νοσοκομεία μέσα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Και έρχεται τώρα αυτός που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας να μας πει ότι θα βγάλει άλλους 10.000 αναστολή. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που παίζει με τις ζωές των ασθενών? Ποιος είσαι εσύ που ρυθμίζει τη ζωή μου μέσα στο νοσοκομείο? Ναι. Γιατί θα πρέπει εγώ να πεθάνω γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, επειδή εσύ εμένεις σε αυτή την, τι να πω, δηλαδή δεν έχω λόγια να πω. Κυβέρνηση είναι αυτή. Κυβέρνηση που τιμωρεί τον πολίτη. Αντί να στέκεται δίπλα στον πολίτη, τιμωρός κάθε μέρα. Και στο μεταξύ έρχεται τώρα και το θέμα το οποίο ειλικρινά προσπαθούμε να το αντιληφθούμε όλοι, κύριε Κοροξενέ, όσον αφορά την τρίτη δόση. Δηλαδή, αν το ακούσατε κι εσείς, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι όσοι δεν κάνουν την τρίτη δόση δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς, για τους υγειονομικούς. Όμως... αυτή είναι 10.000. Ναι, ναι. Θα προσθεθούν ήδη στις 7.000 που είναι ήδη σε αναστολή. Και ήδη τα νοσοκομεία βογκάνε, θα βγάλει άλλου 10.000. 10.000 είναι οι υγειονομικοί, λέτε, που δεν προτίθενται να κάνουν την τρίτη. Που δεν δηλώσαν ότι θα κάνουν την τρίτη δόση. Ναι, ναι. Οι οποίοι δεν ξέρω, τελευταία στιγμή μπορεί οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν την τρίτη ναι, δόση. Ναι, ναι, σήμερα ναι. Ναι. Έχει τα χέρια σου, κύριε Πλεύρη, έχει τα χέρια σου μια λίστα που λέει ότι 10.000 υγειονομικοί ακόμη δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση. Και του απειλεί ότι θα του πετάξει έξω. Απειλείς τους υγειονομικούς ή τη μάνα μου και τον πατέρα μου και τον αδερφό μου που είναι στο νοσοκομείο και δεν θα έχουν νοσηλεία. Είπε προς το παρόν δεν προβλέπεται τίποτα για όσους δεν κάνουν την τρίτη δόση, αλλά την ίδια ώρα το οξύμορο, θα σας πω, το οξύμορο είναι ότι οι πολίτες, έτσι, για να πάνε π.χ. οπουδήποτε, αν δεν κάνουν την τρίτη δόση θα θεωρούνταν εμβολίαστοι ξανά. Εννοείται, φυσικά. Δεν υπάρχει Λίγα. Λογική, καμία. Υπάρχει τουλάχιστον καμία δεν τη βλέπουμε εδώ. Δεν τη βλέπουμε. Όχι. Και όταν πιέζατε για να πει με ποιο, πώς μπορείς να τους απολύσεις αυτούς τους ανθρώπους, φυσικά δεν ξέρει τι να πει. Ναι. Ναι. Αύριο θα έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας, να πούμε το όνομά του και υπεύθυνοι οι γραμμές. Ναι. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να βρεθούμε και εμείς εκεί υγειονομικοί όλοι? Φυσικά. Φυσικά. Έμαθα ότι θα είναι στο Ηλέκτρα. Του καλώ από τώρα τους συναδέλφους μου να είναι στο Ηλέκτρα το μεσημέρι για να πάνε να αποδεχτούμε τον αγαπητό μας Πρωθυπουργό της χώρας, αυτόν που μας προστατεύει. Δεν προβλέπετε κάτι σε συνάντηση με εσάς, τουλάχιστον προγραμματισμένη? Όχι βέβαια. Δεν έχει γνωστοποιηθεί και το πρόγραμμα επακριβώς. Όχι. Με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί. Και θα κάνει προεκλογικό αγώνα. Προεκλογικό αγώνα κάνουμε σήμερα. Mm-hmm. Ναι. Κύριε Κοροξενέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, και επειδή είναι πολλά τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα που έχουμε καθημερινά, είναι πραγματικά εκατοντάδες οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή, θέλουν να σταθούν στο πλευρό σας. Πώς και τι μπορούν να κάνουν τη δεδομένη περίοδο? Εμείς είμαστε πάντα κάθε μέρα έξω από το νοσοκομείο. Έχουμε στήσει μόνιμα ένα πάγκο. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι είμαστε πάντα εκεί. Όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να μας βρει εκεί πέρα. Mm-hmm. Ναι. Φυσικά, ποιες ώρες? Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Κάθε μέρα. Ωραία. Ωραία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Οπότε είστε καθημερινά 11 με 2 είπατε. Έξω Βέβαια, από το νοσοκομείο. Να με τηλεφωνήσει εμένα ή αν έχει κάποιο πρόβλημα ή δεν μπορεί ή ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο, εγώ πολύ ευχαρίστω να περάσω από το μέρος που βρίσκεται να τα παραλάβω εγώ ό,τι θέλει να βοηθήσει ο καθένας. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έχουμε πει άπειρες φορές ότι είμαστε ο ένας για τον άλλον.
κύριε Κοροξενέ. Έτσι, έτσι. Εύχομαι είμαστε καλή δύναμη, πραγματικά. Και, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σταθμό σας για μια ακόμη φορά. Για μια ακόμη φορά. Ευτυχώς υπάρχετε εσείς και ακούγεται η φωνή μας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία. Να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή δύναμη εύχομαι. Γεια σας. Focus 103,6.